Η μεγάλη νίκη επί της Κέρκυρας πανηγυρίστηκε όσο χρειαζόταν στην αναγέννηση, με τους κετηνόμενους να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για την εκτός έδρας μάχη της Κυριακής κόντρα στον Περικό. Η ομάδα της Καρδίτσα έχει στρέψει την προσοχή της σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο όλοι χαρακτηρίζουν δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα και κομβικό στην προσπάθεια να επανέλθει η αναγέννηση σε θέση play-off. Μια νίκη που θα μας δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση και δύναμη για τα υπόλοιπα 7 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Με όλες μας τις δυνάμεις θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις περισσότερες νίκες για να φτάσουμε την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο Σάκης Θεοδωσιάδης ενώπιση του αγώνα στην Κατερίνη δεν υπολογίζει τους Χάρη Μίχο και Γιάννη Ρόβα. Οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν δηλωθεί να εκτίσουν την ποινή τους στο συγκεκριμένο αγώνα, με τον Μίχο που έχει συμπληρώσει 7 κίτρινες κάρτες να εκτείνει τη δεύτερη αγωνιστική στα Γιάννητσα και στον αγώνα με την τοπική αναγέννηση. Κανονικά προπονείται πλέον και ο Ζήσης Χαραχάλιος και όπως όλα δείχνουν θα βρίσκεται στα πλάνα του τεχνικού των Κιτενόβρων, σε αντίθεση με τον Κρανιώτη που συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα και επιστροφή των αμένεντες στο μεθεπόμενο αγώνα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.